Τον κίνδυνο κλεισίματος των 23 αεροδρομίων που δεν έχουν περιέλθει στην Fraport επισήμανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας Βασίλης Αλεβιζόπουλος σε συνέντευξη τύπου που συγκάλεσε στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης παρουσία του Δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη και του Αερολιμενάρχη του Δημόκρητος Στέλιου Ζαντανίδη. Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι τα συγκεκριμένα αεροδρόμια δεν είναι κερδοφόρα. Όταν λέω τη λέξη δεν είναι κερδοφόρα, δεν είναι εάν αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο, παράδειγμα, της Αλεξανδρούπολης βγάζει 2 εκατομμύρια επειδή είναι καινούριο, είναι κέρδη. Υπάρχει εδώ και πού το στηρίζω. Το στηρίζω ακριβώς διότι υπάρχει μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έχει ξεκαθαρίσει ότι αεροδρόμια κάτω των 2 εκατομμυρίων επιβατών πρέπει να κλείσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι και τα 23 αεροδρόμια δεν είναι των 2 εκατομμυρίων και το μεγαλύτερο αναγγίζει τα 500.000 επιβάτες το χρόνο, είναι ζήτημα. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα αεροδρόμια βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας είναι χαμηλή επιβατική κίνηση, οπότε και μειωμένα έσοδα, δεδομένου που τα καθιστά μη βιώσιμα, σύμφωνα με τον κύριο Αλεβιζόπουλο. Έχουμε όμως μια πραγματικότητα την οποία είμαι υποχρεωμένος να σας την πω. Τα 23 αεροδρόμια δεν είναι βιώσιμα, τα συνολικά τους έξοδα δεν ξεπερνούν τα 16 με 17 εκατομμύρια ετησίως. Αντιλαμβάνεστε ότι με μαθηματική ακρίβεια αυτή η εταιρεία είναι μια εταιρεία η οποία δεν έχει μέλλον. Άρα με μαθηματική ακρίβεια πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει κλείστε τα, πάμε όμως και στο μνημόνιο, στο οποίο πραγματικά εκεί είναι ακόμα πιο χειρότερο, που αυτές οι εταιρείες κλείνουν ή αν είναι κερδοφόρες πηγαίνουν, επαναλαμβάνω, προς το μεγάλο ταμείο. Κύριο αίτημα της Ομοσπονδίας είναι η επιστροφή των αεροδρομίων από το ΤΑΙΠΕΔ στην πολιτική αεροπορία και στη συνέχεια η συνεργασία της υπηρεσίας με την αυτοδιοίκηση. Έχουμε συζητήσει και με την κυβέρνηση, όπου ζητάμε αυτά τα 23 αεροδρόμια βγουν από το ΤΑΙΠΕΔ και να γυρίσουν στο κράτος, δηλαδή στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έχει τη δυνατότητα μέσα από και άλλα έσοδα τα οποία έχει, αλλά και ιδιαίτερα να δημιουργήσει, αν θέλετε, με την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό ζητάμε, συνεργασία του κράτους με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, να προχωρήσουν τα δε περιουσιακά στοιχεία όλων των αεροδρομίων, τα κίνητα, τα πάντα να περάσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, με την υποχρέωση το κράτος να αναλάβει τη λειτουργία και την εκμετάλλευση των συγκεκριμένων αεροδρομίων και να προχωρήσουμε σε ιδιαίτερες συμβάσεις, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως, σε μια σειρά συμμετοχής τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα στο αεροδρόμιο. Μιλώντας για το αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, είπε πως μια λύση είναι να μετατραπεί σε κάργο, δηλαδή εμπορικό, κίνηση όμως που θα πρέπει να στηριχτεί από το επιμελητήριο αλλά και τους πολίτες. Να καταλάβουμε όλοι ότι το αεροδρόμιο είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής. Για παράδειγμα, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα του συγκεκριμένου αεροδρομίου θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε κάργο. Δηλαδή αυτό το αεροδρόμιο να γίνει το εμπορικό, αν θέλετε, κέντρο της Θράκης, της Μακεδονίας, αν θέλετε, και της Ελλάδας ολόκληρης. Αυτό πρέπει να το αναλάβουν τα επιμελητήρια, αυτό πρέπει να το αναλάβουν οι φορείς. Πρέπει να συμβάλλει και η τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο κάργο να γίνει το αεροδρόμιο και εμπορικό φυσικά, με τις δυνατότητες και την, αν θέλετε, την απορρόφηση την οποία έχει. Τρόποι και θέματα ανάπτυξης του αεροδρομίου πράγματι μπορούν να γίνουν, αλλά πάντοτε με τη βοήθεια όλων, γιατί το αεροδρόμιο ανήκει στο Θρακιώτικο λαό, στην Αλεξανδρούπολη, και δεν ανήκει ούτε στην κεντρική κυβέρνηση της Αθήνας, αλλά ούτε και στη Γερμανία με τα σχέδιά της να δημιουργήσει την Ελλάδα, να την κάνει μια αποικία και από εκεί και πέρα να ελέγχει τον τουρισμό.